Το τελευταίο διάστημα, εμείς οι φοιτητές, ερχόμαστε αντιμέτωποι με τον πιο τραγικό τρόπο σε αυτό που αποτυπώνεται στο σύνθημα «Τα κέρδη τους ή οι ζωές μας». Συγκλονισμένοι, βλέπουμε συνεχώς εγκλήματα να εξελίσσονται μπροστά στα μάτια μας. Τέτοιοι είναι οι νεκροί συμφοιτητές μας και οι εργαζόμενοι στα ΤΕΠΗ, οι χιλιάδες νεκρών από τους σεισμούς σε Τουρκία και Συρία, οι νεκροί στο Μάτι και τη Μάντρα, οι εκατοντάδες που μετά από σεισμούς μένουν ακόμα σε κοντέινερ. Και όλα αυτά μας γεμίζουν οργή και θυμό απέναντι σε αυτό το βάρβαρο εκμεταλλευτικό σύστημα που επιβάλλει συνεχώς θυσίες εργαζόμενους και νεολαία. Όμως, η ταγική για το λαό διαχείριση των υποδομών και των φυσικών καταστροφών δεν αποτελεί μονόδρομο. Ως φοιτητές του Πολυτεχνείου, ερχόμαστε καθημερινά αντιμέτωποι με την αντίφαση ανάμεσα στις δυνατότητες που υπάρχουν για την κάλυψη των αναγκών και την πραγματικότητα που ζούμε και το ρόλο του μηχανικού. Και αυτό μας γεμίζει με ακόμη περισσότερη οργή. Ενώ το 2023, λοιπόν, ακούμε διάφορα μέσα και έξω από τις σχολές μας για την ατομική ευθύνη, για τα λάθη, για την κακιά την ώρα, η επιχειρηματική δραστηριότητα κλείνεται σε όλους τους τόνους, αν και μετά τα τελευταία τραγικά γεγονότα πιο χαμηλόφωνα. Η επίκληση στη βοήθεια που πρέπει να δώσει το αστικό κράτος προς τα επιχειρηματικά συμφέροντα για το σχεδιασμό και την ανάπτυξη των υποδομών είναι συνεχής. Η ίδια η κατεύθυνση της οικονομίας και της παραγωγής δεν θα μπορούσε άλλωστε να μην καθορίσει και το περιεχόμενο των σπουδών μας. Δεν θα μπορούσε να μην διαμορφώνει και τις γνώσεις και τη συνείδηση των αυριανών εργαζόμενων μηχανικών στους μεγάλους κατασκευαστικούς ομίλους. Έτσι, παρότι μαθαίνουμε να σχεδιάζουμε υποδομές και πόλεις, τα πάντα διέπονται από τη λογική κόστος-οφέλους, από τις ανάγκες των επενδυτών για τη διασφάλιση του μέγιστου κέρδους. Την ίδια αυτή λογική τη βρίσκουμε τόσο στα αντισεισμικά έργα, στα δημιουργικά έργα, όσο και συνολικά στα μέτρα ασφαλείας πίσω από τους όρους των απαραίτητων ρίσκων, των κοινωνικο-οικονομικών δικτών και άλλων. Είναι χαρακτηριστικό το παράδειγμα στη Σχολή των Πολιτικών Μηχανικών του Πολυτεχνείου, με το Εργαστήριο της Σεισμικής Τεχνολογίας που είναι εξοπλισμένο με σεισμικό προσομοιωτήρα. Θα περίμενε κάποιος πως το κορυφαίο τεχνολογικό ίδρυμα της χώρας, σε μία από τις πιο σεισμογενείς χώρες του πλανήτη, το εργαστήριο θα ήταν επαρκώς στελεχωμένο, με την άμεση επαφή φοιτητών μέσω θεωρίας και πειραμάτων και την εξέλιξη της έρευνας για τις ανάγκες της κοινωνίας. Όμως μιλάμε για ένα κλειστό εργαστήριο για τους φοιτητές, με μόλις 2 μέλη ΔΕΠ, που αξιοποιείται κυρίως από εγχώριες και ξένες επιχειρήσεις για δοκιμές και έρευνα. Επίσης, προβάλλονται νέα μεγάλα έργα, όπως το Σταύρος Νιάρχος, οι υποδομές της Ρεβιδούσας, άλλα εμβληματικά έργα για το κεφάλαιο, για την υιοθέτηση αυστηρών αντισεισμικών μέτρων και τεχνολογιών. Όμως ταυτόχρονα, κρύβονται κάτω από το χαλί η υφιστάμενη αντισεισμική θωράκιση και δομική κατάσταση των δημόσιων και άλλων υποδομών, όπως η Γέφυρα στην Ελλάδα. Η ανάγκη ενίσχυσης και συντήρησης, ακριβώς επειδή πρόκειται για ακριβή επένδυση σχετικά με το κόστος που επιφέρει. Ταυτόχρονα, σε πολλές σχολές έχει ανοίξει συζήτηση γύρω από τις πράσινες και ψηφιακές πόλεις και κτίρια, τα κριτήρια σχεδιασμού ανθεκτικών, μη τρωτών πόλεων ή υποδομών. Μας μαθαίνουν δηλαδή να σχεδιάζουμε και να σκεφτόμαστε με βάση τις ανάγκες του κεφαλαίου, την πράσινη μετάβαση, την ανάπλαση περιοχών οικονομικού ενδιαφέροντος και όχι με βάση την εξασφάλιση ποιοτικής και ασφαλούς στέγης. Την εξασφάλιση υποδομών και ελεύθερων χώρων που θα έχει επίκεντρο τις ανάγκες των πολιών. Όλα τα παραπάνω παραδείγματα από τις σχολές μας, αλλά και πολλά άλλα, αντικατοπτρίζουν τις ανάγκες και τις προτεραιότητες της αστικής τάξης. Δεν είναι άλλωστε τυχαίο ότι πριν από λίγο καιρό το MEP υπέγραψε με τη ΓΕΚ Τέρνα το δικό της μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών. Η εν λόγω επένδυση του Μονοπωλιακού Ομίλου έρχεται για να εκπαιδεύσει τους μηχανικούς που θα έχει ανάγκη, οι οποίοι θα μελετούν και θα διαχειρίζονται έργα με γνώμονα το κέρδος και την αυστηρά αρθολογική λήψη αποφάσεων. Η συγκεκριμένη κατεύθυνση στις σπουδές μας δεν είναι βεβαίως καινούργια. Γνωρίζουμε ότι πατάει πάνω στις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για απόφοιτους με δεξιότητες και εφήμερες γνώσεις για τις ανάγκες των καπιταλιστών και όχι για ένα σταθερό γνωστικό υπόβαθρο, στο οποίο θα μπορούν να ενσωματωθούν και να εξειδικευτούν νέες δυνατότητες και τα επιτεύγματα της εποχής μας. Σε τέτοια κατεύθυνση κινούνταν ούτως ή άλλως και οι προσπάθειες οκέμισης των κολεγίων και άλλων πιστοποιήσεων. Η χρόνια υποχρηματοδότηση για τις ανάγκες των φοιτητών και των εργαζόμενων έχει κάνει την κατάσταση σε υποδομές και εργαστήρια τραγική και αποτελεί μοχλό της περαιτέρω ανάπτυξης της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Τελικά, αυτό που μπαίνει εμπόδιο στη διασφάλιση της ανθρώπινης ζωής, τη διαβίωση στο ύψος των δυνατοτήτων τον 21ο αιώνα και συντηρεί την κατάσταση μέσα στα πανεπιστήμια μας, είναι το ίδιο και δεν είναι άλλο από την καπιταλιστική οικονομία. Συνένοχοι σε αυτό το έγκλημα διαρκείας είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, το κράτος, οι κυβερνήσεις και οι όμιλοι. Ως φοιτητές μηχανικοί, που σήμερα σπουδάζουμε ώστε να μπορούμε αύριο να συνεισφέρουμε στην κοινωνία μέσω της επιστήμης και της εργασίας μας, οι εικόνες καταστροφών, η απαξίωση της γνώσης μας, η μη εφαρμογή μέτρων ασφαλείας δεν μπορούν και δεν μας αφήνουν αδιάφορους.
Υπάρχει η δυνατότητα ανάπτυξης ολοκληρωμένου αντισεισμικού σχεδιασμού με απευθείας ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών και εργαλείων, με εργαζόμενους μηχανικούς και ερευνητές που θα δουλεύουν με όλα τα δικαιώματα σε αντίθεση με αυτό που βιώνει η νεολαία σήμερα. Φαίνεται και γνωρίζουμε ότι η εργατική τάξη και η νεολαία σήμερα θα μπορούσε να ζει αλλιώς, αν κίνητρο δεν ήταν το κέρδος, αν τα μέσα παραγωγής αποτελούσαν κοινωνική ιδιοκτησία. Διαβεβαιώνουμε στους υποστηρικτές αυτής της πολιτικής που προσπαθούν να κρύψουν και να προφυλάξουν τον ένοχο από τη λαϊκή οργή ότι δεν θα τους περάσει. Και αυτό φάνηκε και από τις μεγαλειώδεις κινητοποιήσεις των τελευταίων 2 εβδομάδων μετά το σιδηροδρομικό εγκλήμα, που οι φοιτητές μαζί με τους εργαζόμενους σηκώσαμε το ανάστημά μας παρά τη θλίψη μας. Αυτό φάνηκε και στο τεράστιο κλίμα αλληλεγγύης που εκφράστηκε και μέσα από τους φοιτητικούς μας συλλόγους για τα σεισμόπληκτα αδέρφια μας στην Τουρκία και Συρία. Ο πόνος των λαών δεν μπορεί ούτε θα τους επιτρέψουμε να γίνεται προεκλογικό και επικοινωνιακό παιχνίδι. Είμαστε αποφασισμένοι σήμερα να παλέψουμε για όλα όσα έχουμε ανάγκη, κόντρα στο συμβιβασμό και τις δίθεν εύκολες λύσεις. Μαζί με τους εργαζόμενους θα συνεχίσουμε μέσα από τους συλλόγους μας για αναβάθμιση των υποδομών, για μέτρα ασφαλείας και για σπουδές στο ύψος των αναγκών μας. Για να δυναμώσει ο αγώνας ενάντια στο σύστημα, για να αποκαλυφθεί σε κάθε φοιτητή αυτό που μπαίνει σήμερα εμπόδιο. Για να ανοίξει ο δρόμος για το πραγματικά νέο, το σοσιαλισμό, για να ξεμπερδέψουμε με τη σαπίλα και τη σταθερά αντιλαϊκή πορεία της ανάπτυξης και του κέρδους των λίγων.